Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Σάββατο σήμερα, 22 Ιουλίου 2023 και είμαστε εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση, αποκαλυπτικά και επίκαιρα. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος να μιλήσουμε για την ιστορία στην ουσία του τύπου, του έντυπου τύπου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πριν την τηλεόραση και τα ραδιόφωνα υπήρχε ο έντυπος τύπος. Και βεβαίως θα ήθελα να παρουσιάσω τον καλεσμένο μου, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Μανώλη Κανδυλάκη. Καλό απόγευμα, κύριε Κανδυλάκη. Ευχαριστώ πολύ, να είσαστε καλά και καλή επιτυχία και άλλες παντού. Να είστε καλά, κύριε Κανδυλάκη. Βλέπω έχετε ασχοληθεί με την ιστορία. Εσείς είστε δημοσιογράφος, έχετε δουλέψει ως δημοσιογράφος, αλλά ασχοληθήκατε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σας με την ιστορία και την έρευνα του ελληνικού τύπου και ειδικότερα του τύπου της Μακεδονίας και πιο ειδικά της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Και βεβαίως, κύριε Κανδυλάκη, να πω ότι έχω εδώ, ας πούμε, ένα βιβλίο που λέγεται Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, συμβολή στην ιστορία του τύπου, και είναι βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών και είναι ο πρώτος τόμος ο οποίος λέει για τις εφημερίδες πριν ενσωματωθεί η Θεσσαλονίκη, πριν απελευθερωθεί η Θεσσαλονίκη, την περίοδο της τουρκοκρατίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κανδυλάκη, γιατί αποφασίσατε να ερευνήσετε για τις εφημερίδες εδώ, της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης? Μάλιστα. Ας σου πούμε από μια επιπολαιότητα, με όλη τη σημασία της λέξης. Ήταν η προετοιμασία για να γιορταστούν τα 2.300 χρόνια της Θεσσαλονίκης. Και η Ένωση Συντακτών τότε, στο Συμβούλιο της οποίας συμμετείχα, αποφάσισε να παρουσιάσει την παρουσία, στο πούμε, του τύπου, τη συμβολή του τύπου, τη συμμετοχή του τύπου σε αυτή τη διάρκεια της ζωής. Και η επιπολαιότητα που έκανα λόγο ήταν ότι ανέλαβα να βρω κάποια στοιχεία για τις εφημερίδες. Ήτανε το σφάλμα της ζωής μου. Βρήκα ένα βιβλίο, βρήκα 5 εφημερίδες για αυτόν τον τόμο ότι είχαν εκδοθεί και δεν είχα υπόψη μου την ευθύνη για να ολοκληρωθεί αυτός ο τόμος. Μόνο αυτός ο τόμος. Ο πρώτος τόμος, αυτός το 98 βγήκε. Το 98. Το 98. Και όμως πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο να βρείτε πληροφορίες για τις εφημερίδες επί τουρκοκρατίας. Ακριβώς. Με βοήθησαν πολύ. Χρειάστηκε και να πάω στην Κωνσταντινούπολη. Mm. Με βοήθησαν πολύ διάφοροι φίλοι και συνάδελφοι που μου φέρανε υλικά από δεξιά και αριστερά, με δική μου βέβαια υπόδειξη, να πας εκεί να ζητήσεις αυτό, γιατί οι άνθρωποι ήταν άσχετοι. Όπως και εδώ στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη πολύ περισσότερο, ήταν άσχετοι με το αντικείμενο αυτό. Και βλέπουμε μέσα και φωτογραφίες από εφημερίδες οι οποίες είναι γραμμένες και στα Οθωμανικά. Μα εκείνη την εποχή, μέχρι το 2012, το 1912, συγγνώμη, ήταν η τουρκική γλώσσα που επικρατούσε. Και αν θέλετε να κάνω μια διευκρίνηση. Παρακαλώ. Ουσιαστικά δεν πρόκειται περί του ελληνικού τύπου στη Θεσσαλονίκη, αλλά περί του ελληνόφωνου. Mm. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη σαν τουρκόγλωση τότε
ήταν κατακλυσμένοι από μουσουλμανικά έντυπα. Και αν θέλετε να δείτε, ήταν και άλλα πολλά από τις πολλές παροικίες που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βλέπω, έχετε και τουρκόγλωσσες και εβραιόγλωσσες, γαλλόγλωσσες, βουλγαρόγλωσσες, αλβανόγλωσσες, ρουμανόγλωσσες, σερβόγλωσσες, αλλά και αγγλόγλωσσες, ιταλόγλωσσες, αρμενόγλωσσες και αραβόγλωσσες. Ναι. Να μην φτάσουμε σε κάποιες ας πούμε λεπτομέρειες, ήταν η ανάγκη για να εξυπηρετηθούν είτε οι παροικίες οι ίδιες που είχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη μικρούς ή μεγάλους πληθυσμούς, αλλά ήταν και το κοσμοπολίτικο, ας το πούμε, χρώμα της πόλης, στο οποίο έρχονταν ναυτικοί, ερχόντουσαν για κοσμικούς λόγους ξένοι και ήθελαν να έχουν μια, έπρεπε να έχουν μια επαφή και με την πραγματικότητα και με το δικό τους, ας το πούμε, τον τρόπο της συνεννοήσεως. Οπότε, αφού κάνετε αυτή την έρευνα για την τουρκοκρατία, τις εφημερίδες Θεσσαλονίκης, είχατε θεωρήσει ότι ολοκληρώσατε αυτό που θέλατε? Όχι, σε καμιά περίπτωση. Η δική μου, πώς το λένε, το δικό μου ξεκίνημα ήταν να γράψω δύο τόμους. Δηλαδή μέχρι το 1920, όπως τότε υπολόγιζα. Και έχουμε λοιπόν το δεύτερο τόμο, ο οποίος είναι αυτός εδώ και είναι από το 1912, δηλαδή από την απελευθέρωση της πόλης, μέχρι το 1923. Ναι, είναι ακριβώς στην περίοδο που έχει τελειώσει πια η πολεμική περίοδος της Θεσσαλονίκης, έχουν τελειώσει οι συνθήκες, η Μικρασιατική οπωσδήποτε εκστρατεία και η συνθήκη της Λοζάνης, της οποίας εορτάζουμε τα 100 χρόνια. Βεβαίως. Έχουν κατασταλάξει και οι πρόσφυγες και η ηρεμία στην πόλη. Αυτή ήταν η... Ναι, αλλά είναι μια ταραγμένη περίοδος με εθνικό διχασμό, με κράτος της Θεσσαλονίκης. Πολύ πλούσια δεκαετία. Για το δεύτερο τόμο. Ναι. Πολύ πλούσια. Στην οποία η Θεσσαλονίκη έπαιξε και πρωτεύοντα ρόλο είτε με το κίνημα της Θεσσαλονίκης είτε αρχικά, ας το πούμε, με την απελευθέρωσή της. Για σημείωση, η ελληνική κυβέρνηση, ο Βενιζέλος σαν πρωθυπουργός αλλά και σαν υπουργός των στρατιωτικών, πληροφορήθηκε από τις εφημερίδες την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, συγκλονιστικό αυτό. Συγκλονιστικό, για αυτό το μέσω Βιέννης. Μέσω Βιέννης. Δηλαδή καταλαβαίνετε την ταχύτητα της μεταδόσεως των ειδήσεων. Μάλιστα, μια άλλη εποχή τότε, όπου βέβαια εδώ στο εξώφυλλο, αυτό το βλέπουμε και εδώ πέρα, το βλέπει, είναι ένα τυπογραφείο, είναι εδώ. Εδώ είναι το πρώτο τυπογραφείο της Θεσσαλονίκης, η Μακεδονία. Η Μακεδονία, μάλιστα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ενώ στο προηγούμενο βλέπουμε εδώ κάποιους ντυμένους και με τουρκικά, που διαβάζουν εφημερίδα όμως. Ναι, και διαβάζουν εφημερίδα, προσέξτε, σε πήκουν των άλλων που δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρουν να διαβάζουν, ναι. Ναι, και θέλουν να ακούνε τις ειδήσεις από τις εφημερίδες. Τι είπατε, πρωτόγωνα μέσα. Μάλιστα. Και αφού θεωρούσατε ότι θα τελειώσετε το 1920-23 την έρευνά σας, εσείς συνεχίσατε. Ύστερα έκανα μια επέκταση για μια δεκαετία, για μια περίοδο, ας το πούμε, μέχρι τον πόλεμο. Μέχρι την εισβολή των Γερμανών και την κατάληψη της χώρας. Κυριολεκτικά. Ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός ήταν και σημείο, ας το πούμε, τομής για την ιστορία του τύπου της Θεσσαλονίκης. Και βλέπουμε ότι εδώ στο εξώφυλλο είναι κάποιοι άνθρωποι πάνω σε άλογα, είναι δημοσιογράφοι που πήγαιναν δημοσιογραφική αποστολή. Κάπου στη Χαλκιδική. Τι είπατε, πρωτόγωνα μέσα. Και βλέπουμε ότι και εδώ έχει βεβαίως και φωτογραφικό υλικό και όλες οι εφημερίδες παρουσιάζονται και λέτε και τις κομματικές εφημερίδες.
Τα πάντα. Τα πάντα. Δεν κάνω εκτός από τα περιοδικά, τα οποία μέχρι εκείνη την εποχή ήταν αλληλένδετα. Δεν διακρίνονται από τις εφημερίδες. Τότε είναι αυτή η περίοδος είναι που έχουμε για πρώτη φορά αθλητικές εφημερίδες. Τι αν έχουμε. Αθλητικές. Βέβαια. Υπήρξε και μια, κάποια εμφάνιση αθλητικών εφημερίδων, η οποία, ας το πούμε, ήταν από πλευράς τύπου λίγο πρωτόγονας. Και κατέληξαν να βγει στη Θεσσαλονίκη, κάνω ένα άλμα μεγάλο, να βγει στη Θεσσαλονίκη η πρώτη καθημερινή αθλητική εφημερίδα. Πρώτα βγήκε στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη βγήκε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πρωτόγωνα μέσα είπατε. Τα έχουμε ξεπεράσει. Τα έχουμε ξεπεράσει. Οπότε πάτε μέχρι το 41 και μετά λέτε άντε να δω τι έγινε και στο επικατοχής. Όχι, όχι. Ένας συνάδελφός μου καλή του ώρα μου είπε ότι έχω ευθύνη να συνεχίσω, διότι εγώ ήξερα, είχα αρχή οπωσδήποτε μαζεμένο, ήξερα ορισμένα πράγματα και έπρεπε να συνεχίσουν. Και συνεχίστηκαν με τους δύο επόμενους τόμους. Όπου ο τέταρτος τόμος πλέον είναι από μέχρι το 1967, την 21η Απριλίου, ναι, την κατάληξη με το πραξικόπημα. Μέχρι το πραξικόπημα. Και βλέπω ότι εδώ στο εξώφυλλο είναι κάποιος με στολή που βραβεύει. Τι ναι, ακριβώς είναι. Ήταν η συμβολή, ναι, η αναγνώριση της συμβολής των εκδοτών των εφημερίδων και βραβεύτηκαν, ήταν μεγάλα κεφάλια των δημοσιογράφων εκείνη την εποχή. Όπου τότε ήταν και ο τύπος είχε αναδείξει και την υπόθεση Λαμπράκη. Βέβαια. Πώς είπατε? Την υπόθεση Λαμπράκη ο τύπος την είχε αναδείξει. Ναι, ουσιαστικά ο τύπος και το έχει αναδείξει, αλλά και το έχει ελαφρώς διαστρεβλώσει. Αλλά ελαφρώς. Προσέχω τι λέω. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί κάπου έχει υπερβάλει σε κάποια πράγματα και αν θέλετε μείνανε στην ιστορία από τις υπερβολές των δημοσιογράφων. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν μειώνω οπωσδήποτε την συμμετοχή, τη συμβολή, τον αγώνα των δημοσιογράφων οι οποίοι πραγματικά βοήθησαν να ξεσκεπαστεί αυτή η υπόθεση. Παραδείγματος χάρη, η υπόθεση της Καρφίτσας έχει μείνει σαν υπόθεση Καρφίτσας. Είναι ανιστόρητο αυτό. Ενώ υπάρχει Καρφίτσα, ενώ υπήρχε πριν λίγες μέρες από την υπόθεση του Λαμπράκη η επίσκεψη του Ντεγκόλ, για την οποία είχε δημιουργηθεί για λόγους εθνικούς, ας το πούμε, η ασφάλεια του Γάλλου Πρόεδρου, υπήρχε τότε μια τέτοια, στο πέτο είχαν κάτι χρωματιστές καρφίτσες απλώς για να γνωρίζουν, να ξέρουν εγώ ένας. Ναι. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι ότι αναβίωσε στην υπόθεση του Λαμπράκη εκείνη η οργάνωση, είναι ένα κακό άλμα, λέω εγώ. Μάλιστα. Είναι σημαντικό που το διευκρινίζετε και είναι βεβαίως μια περίοδος και αυτή πολύ ταραγμένη από το 41 έως το 67 και φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο τόμο, τον πέμπτο, όπου η εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης, συμβολή στην έρευνα, δικτατορία, μεταπολίτευση, ο πέμπτος τόμος. Ναι. Όπου βγήκε και σχετικά πρόσφατα, δηλαδή το 19. Εκδόθηκε αυτός ο τόμος. Ας το πούμε με την κακή σύμπτωση της εκδόσεως στη Θεσσαλονίκη της τελευταίας εφημερίδας. Από τότε που εκδιδόταν μόνο η Μακεδονία ή μάλλον επανεκδόθηκε μετά από μια διακοπή η Μακεδονία. Οπότε εσείς εδώ έχετε μέχρι το 2017 η έρευνά σας και θα ήθελα, αυτό είναι μια ερώτηση που θα σας κάνω. Εδώ έχετε τόσες εφημερίδες, όλοι αυτοί οι πέντε τόμοι και τώρα σήμερα 2023
η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει μία καθημερινή εφημερίδα τον τύπο Θεσσαλονίκης, ναι, και η Μακεδονία είναι εβδομαδιαία. Δεν, ναι, θα πρέπει να έχει περισσότερες εφημερίδες. Οπωσδήποτε. Πιστεύω κι εγώ ότι είναι ένα κακό στίγμα για τη Θεσσαλονίκη αυτή η εικόνα που παρουσιάζει ο τύπος σήμερα. Τη στιγμή υπάρχουν εφημερίδες, δυστυχώς κάνουν κάποιο αγώνα και για να επιβιώσουν αλλά και για να δικαιολογήσουν την παρουσία του τύπου. Όμως δεν έπρεπε. Είναι ένα σφάλμα στο οποίο βοήθησαν κακά κάποιες συγκυρίες εξελίξεως, είτε με τον εκμηδενισμό των αποστάσεων με τη Θεσσαλονίκη που έρχονται οι εφημερίδες ταχύτατα, πρώτον, και δεύτερον με την μεγάλη παγκόσμια σημασία της τηλεοράσεως, η οποία ξεπέρασε και την επανάσταση του ραδιοφώνου που εκάλυπτε, δεν ήταν μέσα για τον τύπο, τον έντυπο τύπο, δεν ήταν σοβαρός κίνδυνος. Αλλά η τηλεόραση ήταν το τελικό κτύπημα. Και μετά το διαδίκτυο βεβαίως. Δεν μην το κουβεντιάζουμε, γιατί οι εξελίξεις δυστυχώς για μένα που βλέπω το κακό, το τέλος πάντων, μην πω. Να σας πω, όμως, άλλες πόλεις όπως η Λάρισα, ο Βόλος, η Ξάνθη, έχουν τοπικές καθημερινές εφημερίδες. Μα δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλες οι εφημερίδες έχουν όλες οι πρωτεύουσες των νομών έχουν αξιοζήλευτες, μάλιστα. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν είναι αξιοζήλευτη, έχει μία υποτυπώδη παρουσία. Μάλιστα. Στην Καβάλα υπάρχουν δύο εφημερίδες που εκδίδονται δεκαετίες. Στη Λάρισα είναι αξιοζήλευτες οι εφημερίδες. Για να περιοριστώ εδώ στην Βόρεια Ελλάδα και να μην μειώσω. Πάντως βλέπουμε λοιπόν τι έγινε και την περίοδο της δικτατορίας, αλλά και αργότερα τη μεταπολίτευση και μέχρι το 2017 σε αυτόν τον τόπο. Αλλά μετά βλέπω, κύριε Κανδυλάκη, ότι έχετε εκδώσει και μερικές πιο εξειδικευμένες μελέτες, όπως ας πούμε έχω εδώ ο μυστικός τύπος της Εθνικής Αντίστασης στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, με μία διόρθωση ασήμαντη αλλά τυπική επειδή την αναφέρατε. Όχι, δεν ακολούθησαν, ήταν μεσολάβησε αυτή η έκδοση, η οποία ήταν μία ουσιαστικά συγκέντρωση παλιού υλικού, δεν ήταν κάτι καινούριο, αλλά για την εποχή η έκταση της έρευνας του αντιστασιακού τύπου, γιατί αυτό είναι το σωστό και όχι παράνομο, για να μην μπερδευόμαστε, ήταν μια σημαντική τότε εγχείρημα και παρουσία. Άρα έχουμε αυτό το μυστικός τύπος της Εθνικής Αντιστάσεως στη Βόρεια Ελλάδα, είναι η καταγραφή των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία και στη Θράκη. Στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, στη Θράκη και αν θέλετε και στο Άγιον Όρος. Ναι. Εννοώ ότι είναι ένας κατάλογος ο οποίος, τέλος πάντων. Και λέτε, ακόμα, έχετε και ακόμα εφημερίδες που βγάλαν ένα μόνο φύλλο, δεν ξαναβγάλαν δεύτερο. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα και κάπου μπερδεύεται η ιστορία. Και είναι και από τις δεξιές και από τις αριστερές οργανώσεις. Δεν κάνω διάκριση, δεν οφείλω να μην κάνω διάκριση. Αλίμονο. Η αλήθεια είναι ότι με βάση κρατούσα αντίληψη, είχε επικρατήσει η άποψη ότι η μοναδική παρουσίαση ήταν αυτή. Ενώ εγώ, αθέλετε από σύμπτωση, ανακάλυψε και μια άλλη πλούσια παρουσία, η οποία είναι οπωσδήποτε αξιόλογη και αξιοπρόσθεκτη. Οπότε τώρα το καινούριο βιβλίο, Όχι ακόμα. Αυτό το Αντάρκτικες εφημερίδες στη Βόρεια Ελλάδα,
τι διαφορά έχει με το μυστικό τύπο της ενδυνικής αντίστασης? Όχι. Το πρώτο είναι η κατοχική αντίσταση. Ναι. Ναι. Α, τα άλλα είναι στον εμφύλιο. Ο άλλος είναι για την ανταρσία. Άρα είναι συνέχεια, θα να λέμε κάπως. Ας το πούμε, είναι συνέχεια. Το οποίο αυτό κυκλοφόρησε πρόσφατα σε εκδόσεις επίκεντρο. Ναι, εκδόσεις επίκεντρο και κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα. Πολύ, πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Όμως θα ήθελα λίγο να επισημάνω. Βεβαίως. Γιατί με διορθώσατε, μάλλον εγώ σας διορθώνω, χαρακτηρίσατε το δεύτερο σαν, σαν εμφύλιο πόλεμο. Ναι, ναι. Εγώ έχω και το χρησιμοποιώ κιόλας με τη λέξη ανταρσία, χρησιμοποιώ τη λέξη ανταρσία με επίγνωση. Νομίζω είναι πιο δόκιμος όρος ανταρσία, έχετε δίκιο. Ναι, είναι όλοι οι χαρακτηρισμοί μιας ανταρσίας τότε. Μα και οι ίδιοι λεγόντουσαν αντάρτες, οι ίδιοι. Τώρα, για λόγους πολιτικούς, για λόγους άλλους, ονομάζονταν, πήραν την ονομασία εμφύλιος πόλεμος. Αφού λοιπόν οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονταν ως αντάρτες, νομίζω οφείλουμε και εμείς να τους προσδιορίζουμε έτσι. Ναι, αλλά έχει και μία διαφορά. Παρακαλώ. Το άλλο, ο κορμός του άλλου του βιβλίου, mm-hmm, ήταν η Θεσσαλονίκη. Ναι. Ενώ εδώ? Ενώ εδώ δεν είναι η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη με μία μόνο εφημερίδα είχε παρουσία σε όλο τον εμφύλιο πόλεμο. Ενώ παράνομη. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Ανταρσία έβγαινε στη Θεσσαλονίκη η Λαϊκή Φωνή, η οποία πάφθηκε, έβγαινε και πάφθηκε και συνέχισε να εκδίδεται με τη μορφή των εφημερίδων της κατοχής. Μικρές, παράνομες, πολυγραφημένες, έτσι μόνο για να δικαιολογούν την επαφή. Μάλιστα. Και βεβαίως εδώ να πούμε ότι πριν την κατοχή και την ανταρσία υπήρχε και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, που βλέπουμε ότι είχατε βγάλει και αυτό εδώ. Ναι, δεν το είχα βγάλει εγώ. Τι έχει γίνει, ναι. Ήτανε μια συλλογική προσπάθεια η οποία ήτανε ατομική κατά το είδος. Ο εκδοτικός οίκος του University Studio με το οποίο συνεργαζόμουν είχε μία έμπνευση να χωρίσει τα είδη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου σε τόμους και μου ανέθεσε εμένα τον τύπο. Mm-hmm. Δεν εργάστηκα, ήταν έτοιμο το αρχείο μου. Από το προηγούμενο βιβλίο. Από διάφορα, όχι, δεν ήταν στη θέση των προηγούμενων βιβλίων. Αλλά είχα αρχείο, και το έχω βέβαια, για την παρουσία του τύπου στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Μάλιστα. Όχι πως δεν εργάστηκα για να γίνει αυτό βέβαια, αλλά δεν ήταν ο στόχος μου. Κατανοητό. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό, γιατί τα βρίσκουμε όλα συγκεντρωμένα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τον τύπο. Είναι αυτός ο πέμπτος, το πέμπτο βιβλίο. Το πέμπτο της σειράς. Ναι. Είναι διάφορα, mm-hmm, είτε περιστατικά είτε είδη, μορφές, σελίδες, ας το πούμε, του πρώτου παγκόσμιου πολέμου, στο οποίο ήμουν και εγώ συμμετείχα. Και βλέπω ότι υπάρχει όμως και η εφημεριδογραφία Μακεδονίας, Θράκης και περιοδικά, δηλαδή εκτός Θεσσαλονίκης πάμε τώρα. Ναι. Όπου είναι αυτό εδώ. Ακριβώς. Όπου είναι ένας κατάλογος, θα έλεγα, πλήρης. Θεωρώ ότι ήταν πλήρης. Να μου επιτρέψετε την περίεργη ιστορία του. Επρόκειτο να εκδοθεί στην Αθήνα και εκδόθηκε τελικά μία ιστορία του ελληνικού τύπου και μου ανέθεσαν την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Ναι, αλλά για να πω εγώ το τόσο έπρεπε να έχω διαβάσει το τόσο. Για να διαβάσω όμως το τόσο έπρεπε να καταγράψω τις εφημερίδες για να έχω την ευχαίρεια να απορρίψω εκείνες που δεν έπρεπε.
και προέκυψε αυτό το βιβλίο. Αυτό εδώ λοιπόν, το οποίο πραγματικά συμπληρώνει και τα υπόλοιπα, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο. Και κύριε Κανδυλάκη, τώρα υπάρχει και κάτι άλλο που θα εκδώσετε στο μέλλον? Ας ελπίζουμε ότι θα εκδοθούν. Υπάρχουν κάποια. Ας είναι καλά ο κορονοϊός, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία και περιορίστηκε και έβαλε σε κάποια τάξη πολλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς οι δυνάμεις μου είναι λίγο μειωμένες και δεν έχω και πολύ όρεξη. Θα δούμε πώς θα προκύψει. Έχετε όμως και ένα μεγάλο αρχείο με όλα αυτά τα χρόνια έρευνας. Ναι, είναι κυρίως ερευνητικό αρχείο και όχι αρχείο αντικειμένων, ας το πούμε. Δηλαδή, δεν απέρριψα εφημερίδες με κάποιο ιστορικό ενδιαφέρον από την κατοχή μου, παρόλο που μου δωρήσανε αρχεία, συλλογές κτλ. Όμως δεν ήταν ο στόχος μου να γίνω συλλέκτης εφημερίδων. Με αποτέλεσμα να έχω περισσότερο, τι το μπόι μου είναι μικρότερο, φωτοτυπίες αρχαιακού υλικού. Μάλιστα. Και όταν βγάλατε το πρώτο τόμο με την Τουρκοκρατία που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, αυτό το βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών σας έδωσε έτσι ένα κίνητρο να συνεχίσετε? Οπωσδήποτε. Το πρώτο μου έδωσε ένα μεγάλο κίνητρο, γιατί βρήκα ανταπόκριση, αν θέλετε, από ασχέτους ανθρώπους που τραβούσαν τα μαλλιά τους για αυτά που διαβάζανε στο βιβλίο αυτό. Το χαρακτηριστικό, ένας από την Αθήνα μου είπε τηλεφωνικά, κλαίω ακόμη όταν αυτό το διάβασα. Τόσοι άνθρωποι, τόσα γεγονότα, τόσες φυσιογνωμίες, τόσα γεγονότα, ας το πούμε, θα πήγαιναν χαμένα, ενώ τώρα έχουν συγκεντρωθεί σε έναν τόμο. Μάλιστα. Και βεβαίως και ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας βράβευσε και η ΕΣΥΕΜ, η Ένωσή μας, σας βράβευσε. Ναι. Οπότε έχει αναγνωριστεί το έργο σας. Ναι. Θεωρείστε δικαιωμένος. Ναι, οπωσδήποτε είμαι δικαιωμένος, αλλά εν μέρη. Γιατί κάπου με ταυτίζουν με ιστορικό συγγραφέα. Δεν είμαι ιστορικός συγγραφέας. Να κάνω ιστορικό ρεπορτάζ, ναι, αλλά δεν πάω να είμαι δημοσιογράφος. Είμαι εκείνος που σαν ρεπόρτερ μια ζωή μάζευε τις πληροφορίες, τις συγκέντρωσε, τις έχει ελέγξει, τις έδωσε. Και μάλιστα ο υπότιτλος όλων των εφημερίδων είναι «Συμβολή στην ιστορία». Δεν είναι ιστορία. Μάλιστα. Είναι τεράστια. Κύριε Κανδυλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Για τον τελευταίο τόμο θα ήθελα κάτι παραπάνω να πω. Σας ακούω. Λοιπόν, στον τόμο αυτόν που κυκλοφόρησε πρόσφατα, πείτε, έχουμε 2-3 λεπτά. Στον τόμο αυτό που κυκλοφόρησε τώρα, παρουσιάζονται 98 εφημερίδες που έβγαζαν οι αντάρτες στα βουνά. Βεβαίως. 98 αυτά. Πιστεύετε που είναι πρόσφατα και σαν γεγονότα, αλλά και σαν εξιστόρηση, ας το πούμε, των γεγονότων, ότι οι λίγοι άνθρωποι φαντάζονταν ότι υπάρχουν τόσες δεκάδες εφημερίδων. Θα μου πείτε, μικρές εφημερίδες δικαιολογημένες, παθιασμένες εφημερίδες δικαιολογημένες, αλλά και άγνωστες, τίποτα. Το κακό με τις εφημερίδες αυτές είναι ότι παρουσιάζουν, βέβαια, την όψη της ανταρσίας από την πλευρά των ανταρτών δύο παρατάξεων που αποτελούσαν
τους αντάρτες. Η ηγετική ομάδα και οι αντιπολιτευόμενοι την ηγετική ομάδα. Mm. Και είχαν τις διαφορές τους, είχαν τον αγώνα ο καθένας να επιβάλλει την άποψή του, αλλά κυρίως είχαν την έλλειψη της δημοσιογραφικής ευθύνης και κυρίως την έλλειψη της ευθύνης του αύριο. Δηλαδή αυτό που γράφεις σήμερα, εκ των πραγμάτων να μην σε διαψεύσει αύριο. Μάλιστα. Και δημοσίευαν του κόσμου τις υπερβολές που ανατριχιάζει ο ιστορικός τώρα που τα διαβάζει. Για λόγους προπαγάνδας. Βέβαια. Να σας πω ότι σε όλη τη διάρκεια της ανταρσίας οι αντάρτες έριξαν 600 αεροπλάνα της κυβερνήτης Ελλάδος, ελληνικά, 600, δεν κάνω λάθος. 600 δεν είχε ούτε καν όλο ο ναι, μα κάθε λίγο παρουσίαζε, καταρρίψαμε ένα. Το τραυματίσαμε έστω. Κάναμε κάποια ζημιά, το καταλαβαίνω. Να ρίξουν, καταρρίψαμε. Λοιπόν, ποια εμπιστοσύνη θα έχει ένας ιστορικός σε κάποια τέτοιου είδους πληροφορία. Πρέπει να είναι λοιπόν πολύ προσεκτικός. Εδώ μπορεί να τα βρει όλα αυτά, αντάρτικες εφημερίδες, στη Βόρεια Ελλάδα 1946-1949, εκδόσεις Επίκεντρο. Κύριε Κανδυλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Φοβούμαι ότι είπαμε περισσότερα από όσα περίμενα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ευγενικό να που με καλά. Καλέσατε. Και σας εκπομπή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά κι εσείς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.